Πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, είτε για την Παλιανή, ίσως πάντως όπως ομολογούν όλοι, άξιζε κάτι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι, δεν είναι? Ναι, θεωρώ ότι αξίζαμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Το σκορ δεν απεικονίζει την εικόνα του αγώνα. Θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν πολύ καλύτεροι. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε τις ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ. Αλλά θέλω να πω ότι οι συνθήκες στις οποίες αγωνιστήκαμε από πλευρά φωτισμού, και το έχουμε αναφέρει παντού, ήταν απαράδεκτες. Υπήρχαν κομμάτια του γηπέδου με σκοτάδι και δεν μπορούσαμε να τα πεπιστάσουμε έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς μας αδίκησε λίγο ο διαιτητής, στερώντας μας δύο ευκαιρίες να πετύχουμε γκολ, χωρίς καν να καταλάβουμε γιατί σφύριξε, για ποιο λόγο σταμάτησε το παιχνίδι και γιατί δεν άφησε να τελειώσουμε τις φάσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Μείνανε πιστοί σε αυτά τα οποία είχαμε πει, και το μόνο που μένει από εμάς είναι να υπάρξουν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης. Τι κρατάει η Παλιανή, γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ καλή εικόνα του στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, ακόμα και όταν έμεινε με 10 παίκτες, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Ναι, είναι αυτό που έχουμε περάσει αυτήν την ομάδα και το έχουμε καταφέρει μαζί με τους παίκτες, το να αγωνιζόμαστε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και αυτή η μαχητικότητα, αυτή η σύμπνοια που υπάρχει στην ομάδα, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να μας φέρει. Και θέλω σε ένα σχόλιο γενικά για το πρωτάθλημα και πού μπορεί να φτάσει η Παλιανή σε αυτό. Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα είναι πολύ αμφίροπο. Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο με 10 εισάξιες ομάδες και πιστεύω ότι το κάθε παιχνίδι θα κρίνεται στις λεπτομέρειες. Το μόνο που ελπίζω είναι να σταθούμε λίγο πιο τυχεροί στο μέλλον, γιατί το μόνο που μας έλειπε πραγματικά ήταν η τύχη.